Καταρχήν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βαγγέλη τον Πετούση και στο Δημήτρη Παπανθεάκη για τη συνδρομή και βοήθειά τους. Ναι, αυτή είναι η άποψη δικιά μου, αλλά δεν είναι μόνο δικιά μου, αλλά είναι του συνόλου της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων, των παραγόντων, των φιλάθρων, ότι το πρωτάθλημα της Α1 του Ηρακλείου είναι από το πλέον συναρπαστικό πρωτάθλημα, ίσως από τα πλέον συναρπαστικά στην πατρίδα μας. Και αυτό βέβαια οφείλεται στους παράγοντες καταρχήν, στους διαιτητές, στο φίλαθρο πνεύμα που διακρίνει γενικότερα όλους αυτούς που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο στο νομό μας. Και εγώ σαν πρόεδρος της Ηρακλείου αισθάνομαι όμορφα και υπερήφανα που ηγούμε σε αυτή την ένωση. Εντάξει, δεν μπορώ να κάνω προβλέψεις. Αυτό που μπορώ να δω, γιατί μου το αποδεικνύει το ιστορικό και το παρελθόν, είναι ότι θα έχουμε συνέχεια στην αξιοπιστία, γιατί αυτό που διώχνει τον κόσμο από το γήπεδο είναι η αναξιοπιστία, είναι η αδικία και η μη τήρηση των κανόνων. Αυτό που συμβαίνει στο τοπικό ποδόσφαιρο και οφείλεται κατά βάση στους καλούς διαιτητές, στην Επιτροπή Διαιτησίας, στην Επιτροπή Πρωταθλημάτος, είναι ότι έχουμε ένα αξιόπιστο πρωτάθλημα. Ελπίζω να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί και να είναι σίγουρος ο φίλαθλος κόσμος του τοπικού ποδοσφαίρου ότι ο πρωταθλητής της Α1 τοπικής κατηγορίας θα είναι η καλύτερη ομάδα και ο πιο τυχερός.